Μοιραία κατάληξη είχαν οι ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα για την 35χρονη δικηγόρο Δήμητρα Μαρνέρο από την Αραδίπου. Η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με την μητέρα της 60 ετών και την αδελφή της 24 ετών. Γύρω στις 2:50 χθες το μεσημέρι, οι τρεις γυναίκες επιχείρησαν να διασταυρώσουν κεντρική λεωφόρο της πόλης σε σημείο κοντά στη Διεθνή Έκθεση. Ενώ βρίσκονταν στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου, παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το οποίο προηγουμένως είχε συγκρουστεί με λεωφορείο. Και στη συνέχεια παρέσυρε τις δύο γυναίκες, τραυματίζοντας θανάσιμα την 35χρονα και τραυματίζοντας σοβαρά την 60χρονη. Ο θάνατος της 35χρονης δικηγόρου ήταν ακαριαίος, ενώ η 60χρονη μητέρα της τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η 24χρονη αδερφή της δεν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, αλλά νοσηλεύεται και αυτή σε κατάσταση σοκ. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχέα Θεσσαλονίκης, μέλη της οποίας συνέλαβαν ήδη τον οδηγό του αυτοκινήτου 28 ετών και τον οδηγό του λεωφορείου 52 ετών.